Μιλώντας ο Αββάς Κόπρης για τους προκατόχους τους πατέρες, σε εκείνον τον τόπο, αναφέρθηκε πρώτα στον Αββά Πατερμούθιο, λέγοντάς μας: «Εδώ, πολύ πριν από μας, έζησε κάποιος μοναχός, ονομαζόμενος Πατερμούθιος. Αυτός ήταν πρώτος που κατοίκησε σε αυτόν τον τόπο και ο πρώτος που χρησιμοποίησε το μοναχικό ένδυμα που φορούσε. Πριν έρθει εδώ, υπήρξε μέγας αρχιλιστής, μετά νεκροθάφτης των ιδωλολατρών και την βορύχος και διαβόητος για την κακία του. Αλλά να η αφορμή για να βρει την οδό της σωτηρίας του. Κάποια νύχτα πήρε την απόφαση να ληστέψει το ερημητήριο μιας μοναχής. Με έναν παράδοξο τρόπο βρέθηκε ξάφνου πάνω στη στέγη. Δεν έβρισκε όμως τρόπο ούτε στην αποθήκη να μπει ούτε και να κάνει πίσω. Και έτσι έμεινε εκεί. Πάνω ίσα με τα χαράματα, σκεφτόμενος τι να κάνει. Αλλά καθώς τον πήρε ο ύπνος για λίγο, βλέπει εμπρός του κάποιον σαν βασιλιά να του λέει στον ήρωά του: «Μην ασχολείσαι πια με τους τάφους και τις άλλες μικροκλεψιές που τρώνε την σκέψη σου, και αν θέλεις να αλλάξεις τρόπο ζωής για να ακολουθήσεις ενάρετη πολιτεία και να μπεις σε ένα στρατό αγγέλων, από μένα θα λάβεις αυτή την δύναμη και εξουσία». Ο ληστής άκουσε με ευχαρίστηση την πρόταση και ο βασιλιάς του έδειξε αμέσως ένα μοναχικό τάγμα και του είπε να αναλάβει την διακυβέρνησή του. Όταν ο ληστής ξύπνησε, βλέπει μπροστά του τη μοναχή όρθια να του λέει: «Πού θα ήρθες, άνθρωπέ μου, πώς βρέθηκες εδώ και ποιος είσαι?» Εκείνος της αποκρίθηκε πως δεν ήξερε τίποτε και την παρακαλούσε να του δείξει την εκκλησία. Η μοναχή του έδειξε την εκκλησία. Αμέσως εκείνος έτρεξε προς την εκκλησία, πρόσπεσε στα πόδια των ιερέων και τους παρακαλούσε με επιμονή να τον κάνουν χριστιανό και να του δείξουν έναν τόπο για την μετάνοιά του. Οι ιερείς τον ανεγνώρισαν και θαύμασαν για τη μεταστροφή του. Άρχισαν λοιπόν να τον νουθετούν και να τον διδάσκουν και να μην κάνει πλέον πια φόνους. Εκείνος τους παρακάλεσε να του επιτρέψουν να ακούσει μερικούς ψαλμούς, αλλά μόλις άκουσε 3 στίχους από το πρώτο ψαλμό και το πρώτο τροπάρι, τους είπε πως του αρκούν αυτοί οι στίχοι για διδασκαλία την ώρα αυτή. Μόλις και μεταβίας έμεινε 3 μέρες κοντά τους και ευθύς μετά όρμησε τρέχοντας προς την έρημο. Εκεί έζησε 3 χρόνια ερημικής ζωής, περνώντας τις μέρες του με προσευχές και δάκρυα μετανοίας και έχοντας για τροφή του άγρια χόρτα μόνο. Μετά από τα 3 χρόνια επανήλθε στην εκκλησία και στους αδελφούς, απαγγέλλοντας στην πράξη όσα έμαθε στην έρημο, γιατί έλαβε άνωθεν παρά Θεού, όπως τους είπε, το χάρισμα να αποστηθίζει και να αναγνωρίζει απ' έξω τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Για άλλη μια φορά οι μοναχοί εθαύμασαν για το γεγονός και κυρίως για την τόσο αυστηρή άσκηση με την οποία έζησε. Τον βάπτισαν λοιπόν και τον παρακάλεσαν να ασκητέψει κοντά τους. Εκείνος τους άκουσε και έμεινε μαζί τους, αλλά ύστερα από 7 μέρες έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί προχώρησε στην εσωτέρα έρημο, όπου ασκήτευσε αυστηρά επί 7 χρόνια και αξιώθηκε να λάβει άνωθεν πολλά χαρίσματα. Ο ευλογημένος αυτός ερημίτης άνωθεν λάβαινε και την τροφή του. Κάθε Κυριακή μονάχα έβρισκε στο προσκεφάλι του ένα ψωμί, έκανε την προσευχή του, έτρωγε και αυτό τον κρατούσε ως την επόμενη Κυριακή. Ύστερα από τα 7 χρόνια επέστρεψε πάλι από την έρημο, έχοντας τα σημάδια της αυστηρής ασκητικής ζωής του, η οποία σαν να μαγνήτιζε και άλλους μοναχούς να πάνε κοντά του και να ακολουθήσουν την πολιτεία του. Ήρθε λοιπόν κοντά του ένας νέος, θέλοντας να γίνει μαθητής του. Ο Αββάς τον έντυσε με ένα μοναχικό κολόβιο, του έβαλε κουκούλιο στο κεφάλι και άρχισε να του διδάσκει την ασκητική ζωή, ρίχνοντάς του το μοναχικό ράσο στους ώμους και ζώνοντάς τον με ποδιά. Και όταν κάποιος από τους χριστιανούς ήταν ετοιμοθάνατος, ο γέροντας αγρυπνούσε προσευχόμενος δίπλα του και φρόντιζε για την ευπρεπή κηδεία του. Βλέποντας ο μαθητής με πόση ευλάβεια και επιμέλεια κίδευε τους νεκρούς ο γέροντας, τον ρώτησε: «Διδάσκαλε, θα με κηδέψεις και μένα έτσι όταν πεθάνω?» Ο γέροντας του απάντησε: «Έτσι ακριβώς θα σε κηδέψω, παιδί μου, ώσπου να πεις αρκεί».
Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο νέος μοναχός πέθανε. Οπότε ο λόγος του γέροντα έγινε έργο. Αφού τον κίδεψε με πάρα πολύ ευλάβεια, τον ρωτάει μπροστά σε όλους όσοι παρευρίσκονταν. «Κιδεύτηκες καλά, παιδί μου, ή λείπει κάτι ακόμη που πρέπει να κάνω?» Και τότε ο νέος έβγαλε φωνή, την οποία άκουσαν πολλοί. «Όλα έγιναν καλώς, γεροντά μου, και τήρησες την υπόσχεσή σου». Θαυμασμός μεγάλος κυριεύσε όλους τους παρευρισκομένους και δόξασαν γι' αυτόν τον Θεό. Ο γέροντας όμως, για να αποφύγει τη δόξα εκ μέρους των ανθρώπων, αναχώρησε πάλι για την έρημο. Κάποτε άφησε πάλι την έρημο και κατέβηκε να επισκεφτεί κάποιους μοναχούς που είχαν μαθητεύσει κοντά του και τώρα ήταν άρρωστοι, ο ένας μάλιστα από αυτούς όπου να είναι θα πέθαινε, καθώς το είχε αποκαλύψει ο Θεός στον γέροντα. Ωστόσο το βράδυ πλησίαζε και το χωριό ήταν ακόμα μακριά. Μη θέλοντας να μπει νύχτα και σε ακατάλληλη ώρα στο χωριό, αλλά μελετώντας μέσα του και το λόγο του Σωτήρος που μας παραγγέλει, να περπατάτε όσο έχετε το φως και όποιος πορεύεται με το φως, αυτός δεν θα σκοντάψει. Ιωάννης Β35 και Α9. Την ώρα που βασίλευσε ο ήλιος, γύρισε προς αυτόν και του είπε: «Εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στάσου για λίγο σε αυτό το σημείο της πορείας σου, ώσπου να φτάσω και να μπω στο χωριό». Τότε ο ήλιος, που είχε σχεδόν μισοβασιλεύσει, στάθηκε στο σημείο εκείνο αρκετή ώρα, ώσπου να φτάσει ο γέροντας στο χωριό. Πράγμα που είδαν στην πορεία του ήλιου οι χωρικοί, οι οποίοι έβλεπαν προσεκτικά και θαύμαζαν, που επί τόσες ώρες ο ήλιος έμεινε εκεί, δίχως να δει, και βλέποντας τον γέροντα Παντερμούθιο να έρχεται από την έρημο, τον ρώτησαν να τους πει τι άραγε να σημαίνει αυτό το φαινόμενο του ήλιου που δεν βασίλευε. Και ο γέροντας τους είπε: «Δεν θυμάστε το λόγο του Σωτήρα μας, που λέει: αν έχετε πίστη, έστω και μικρή, σαν το σπόρο του συναπιού, θα κάνετε θαύματα πολύ μεγαλύτερα από αυτά εδώ?» Ματθαίος Ιωταζήτα και Ιωάννης Ιωταδέλτα 12. Τότε τους κυρίεψε ένας φόβος, αλλά μερικοί από αυτούς έμειναν κοντά του να γίνουν μαθητές του. Όταν ο γέροντας μπήκε στο σπίτι, ένας από τους αδελφούς που ήταν άρρωστοι, τον βρήκε ήδη πεθαμένο. Πλησίασε στο κρεβάτι και προσευχήθηκε. Ύστερα τον ασπάστηκε και τον ρώτησε αν ήθελε πιο πολύ να πάει προς τον Θεό ή προτιμούσε να ζήσει σωματικά. Εκείνος τότε ανασηκώθηκε στο κρεβάτι του και είπε στον γέροντα: «Καλύτερα να πεθάνω και να είμαι κοντά στο Χριστό, διότι το να ζήσω σωματικά δεν μου είναι καθόλου αναγκαίο». Τότε λοιπόν του λέει ο γέροντας: «Κοιμήσου εν ειρήνη, παιδί μου, και πρέσβευε και για μένα στον Θεό». Και εκείνος, έτσι όπως ήταν στο κρεβάτι, ξανάπεσε και κοιμήθηκε. Γεμάτη έκπληξη, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί φώναξαν: «Πραγματικά, τούτος εδώ είναι άνθρωπος του Θεού». Και ο γέροντας, αφού πέρασε όλη τη νύχτα κοντά στον νεκρό, ψάλλοντας ύμνους, τον κίδεψε με βλάβια μεγάλη. Ο γέροντας επισκέφτηκε μετά κάποιον άλλο αδερφό άρρωστο και καθώς τον είδε να δείχνει δυσφορία προς τον θάνατο, γιατί του έκαμε φοβερόν έλεγχο η συνείδησή του, σκύβει και του λέει: «Οι λογισμοί σου είναι οι κατήγοροι για την αμελή και ράθυμη πολιτεία σου και πας προς τον Θεό πολύ ανέτοιμος». Ο άρρωστος τον παρακαλούσε και τον οικέτευε να πρεσβεύει και να ζητήσει από τον Θεό να τον αφήσει να ζήσει ακόμα λίγο καιρό για να μπορέσει να διορθωθεί. Και τότε ο γέροντας το αποκρίθηκε: «Τώρα ζητάς καιρό για μετάνοια, που είχε συμπληρωθεί ο κύκλος της ζωής. Τι έκαμες όλα αυτά τα χρόνια του βίου σου? Δεν μπορούσες τότε να γιατρέψεις τις πληγές, παρά πρόσθετες κι άλλες?» Αλλά στο τέλος ο γέροντας, καθώς τον είδε να επιμένει, οικετεύοντας, του λέει: «Αν δεν προσθέσεις κι άλλες αμαρτίες στην ζωή σου και αν αληθινά μετανόησες, θα παρακαλέσουμε τον Χριστό για σένα να σε λυπηθεί, γιατί καθώς είναι αγαθός και μακρόθυμος, θα σου χαρίσει λίγον καιρό ακόμη να ζήσεις, για να εξοφλήσεις όλα τα χρέη σου». Και αφού προσευχήθηκε ο γέροντας, του είπε: «Ιδού που ο Θεός σου χάρισε άλλα 3 χρόνια σε τούτη την ζωή, προσπάθησε μονάχα να μετανοήσεις βαθιά με την ψυχή σου». Και παίρνοντάς τον από το χέρι αμέσως, τον σήκωσε από το κρεβάτι
και τον πήγε στην έρημο. Και όταν συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια, τον πήρε πάλι και τον πήγε στο ίδιο μέρος. Τώρα όμως δεν πήγαινε έναν άνθρωπο, μα έναν άγγελο που στέκεται κοντά στον Χριστό και βλέποντάς τον, όλοι έδειξαν την έκπληξη και το θαυμασμό τους για την δύναμη του γέροντα. Ανάμεσα σε όλους τους αδερφούς που είχαν μαζευτεί, ο γέροντας έβαλε στη μέση και τον άλλοτε άρρωστο αδερφό, που τώρα ήταν υγιέστατος και όλη τη νύχτα τους συμβούλευε και τους δίδασκε. Κάποια στιγμή ο αδελφός εκείνος νύσταξε. Τον πήρε λοιπόν ο ύπνος, έγειρε και αναπαύθηκε για πάντα. Ο γέροντας προσευχήθηκε και ετοίμασε με βλάβια την κηδεία και την ταφή του. Λέγεται ότι πολλές φορές πέρασε από τα νερά του ποταμού Νείλου, χωρίς να βυθιστεί παρά μονάχα ως τα γόνατα. Άλλοτε πάλι πετώντας τον αέρα βρέθηκε ανάμεσα στους αδελφούς, πάνω στο δώμα, ενώ οι θύρες ήταν κλειστές. Και πολλές φορές, όταν ήταν κάπου να πάει και θα το ήθελε, ευθύς βρισκόταν εκεί, χωρίς να περπατήσει διόλου. Κάποτε μάλιστα διηγιόταν στους αδελφούς, μόλις είχε φτάσει από την έρημο, πως με οπτασία τους ανελήφθη στους ουρανούς και πως είχε ήδη δει πόσα αγαθά περιμένουν τους αληθινούς μοναχούς και τα οποία κανένας λόγος δεν μπορεί να τα περιγράψει. Είχε πει ακόμη ότι είχε αρπαχθεί και ξάφνου βρέθηκε σωματικά στον Παράδεισο, όπου είδε πλήθος Αγίων και πρόσθεσε πως γεύτηκε από τους καρπούς του Παραδείσου. Τους έδειχνε μάλιστα και την απόδειξη αυτού που τους έλεγε. Επρόκειτο για ένα τεράστιο θαυμάσιο σίκο που μοσκοβολούσε και το οποίο έφερε στους μαθητές του για να τους δείξει πως ήταν αληθινά όλα όσα τους έλεγε. Αυτό το σίκο, καθώς μας είπε ο Αββάς Κόπρης, ο πρεσβύτερος, που μας διηγεί το αυτά τα γεγονότα, το είχε δει στα χέρια των μαθητών του γέροντα, το είχε ασπαστεί ο ίδιος και ένιωσε θαυμασμό για την ευωδία του. Και συνέχισε ο Αββάς Κόπρης. Για πολλά χρόνια οι μαθητές του το διατηρούσαν ως θησαυρό και το φύλαγαν, δείχνοντάς το και στους επισκέπτες. Ήταν πράγματι πάρα πολύ μεγάλο. Και όταν κάποιος ήταν άρρωστος και με το να μυρίζει μονάχα γινόταν καλά και θεραπεύονταν από την αρρώστιά του αμέσως. Λέγεται ακόμη πως στην αρχή του αναχωρητικού βίου του, όταν είχε βγει στην έρημο και επί 5 εβδομάδες δεν είχε βάλει τίποτα στο στόμα του, συνάντησε εκεί στην ερημιά έναν άνθρωπο που κουβαλούσε μαζί του ψωμί και νερό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μόλις έδωκε στον αναχωρητή ψωμί και νερό, έγινε άφαντος. Άλλοτε πάλι του παρουσιάστηκε ο δαίμονας για να του φανερώσει τα θησαυροφυλάκια του Φαραώ που ήταν γεμάτα από καθαρό χρυσάφι, μα ο γέροντας του πέταξε κατάμουτρα. «Να χαθείς από μπροστά μου και εσύ και τα χρήματά σου». Και συνέχισε ο Αββάς Κόπρης. «Και αυτά που σας είπα, μα και άλλα, πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα», κατόρθωσε ο γέροντάς μας, πατέρ Μούθιος, στον βίο του, κάνοντας θαυματουργικά σημεία και τέρατα. Αλλά και πολλοί άλλοι παρόμοιοι γέροντες ασκήτευσαν σε αυτά τα μέρη της Αιγύπτου, που ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Και τι βρίσκεται άξιο ιδιαίτερου θαυμασμού, αν οι μικροί εμείς κάνουμε ταύτα τα μικρά πράγματα, δηλαδή να γιατρεύουμε τυφλούς και ανάπηρους, τα οποία κάνουν και οι γιατροί με την επιστήμη τους. Αλλά καθώς μας διηγιόταν όλα αυτά ο Αββάς Κόπρης, ένας από τους αδελφούς μου, που δυσπιστούσε για όσα μας έλεγε, αποκοιμήθηκε. Βλέπει τότε στον ύπνο του τον Αββά να κρατάει στα χέρια του ένα μεγάλο βιβλίο, γραμμένο με χρυσά γράμματα, και δίπλα του να στέκει κάποιος ασπρομάλης μοναχός και να του λέει απειλητικά. «Γιατί δεν ακούς προσεκτικά στο ανάγνωσμα του γέροντα, μα κοιμάσαι?» Αμέσως τότε εκείνος ταράχτηκε, ξύπνησε, και καθώς ακούγαμε τον γέροντά μας, διηγήθηκε στην ρωμαϊκή γλώσσα λεπτομερώς αυτό που είχε δει στον ύπνο του. Και ενώ ακόμη ο γέροντας διηγιόταν σε όλους μας όλα αυτά, ήρθε κάποιος χωρικός, κρατώντας ένα μικρό δοχείο, γεμάτο με άμμο, και στεκόταν παράμερα, ώσπου να τελειώσει ο Αββάς τη διήγηση. Παραξενευτήκαμε και ρωτήσαμε τον γέροντα τι άραγε να θέλει ο χωρικός με την άμμο. Και τότε ο γέροντάς μας αποκρίθηκε λέγοντας: «Αγαπητά μου παιδιά, δεν θα έπρεπε να δείξω καμία κάφιση εμπρός σας.
ούτε να εξιστορήσω των Αγίων Πατέρων τα κατορθώματα, για να μην ψηλώσει ο νους μας και χάσουμε τον πνευματικό μισθό μας. Ωστόσο, μια που δείξατε τόση προθυμία για την πνευματική σας προκοπή και αφού ήρθατε από τόσο μακριά εδώ σε μας, δεν θα σας στερήσω ούτε και αυτή την ωφέλεια που περιμένετε, μα θα σας διηγηθώ εμπρός τους αδελφούς. Όλα όσα επέτρεψε η οικονομία του Θεού να γίνουν, με όργανα του εμάς τους ανάξιους. Η περιοχή που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι μας ήταν άγονη και οι χωρικοί διοκτήτες των χωραφιών όταν έσπαιρναν σιτάρι, μόλις και μετά βίας έφταναν να θερίζουν το διπλάσιο από όσους παίρνανε. Και τούτο γιατί ένα σκουλίκι έτρωγε το στάχι και κατέστρεφε σχεδόν όλη την σοδιά τους. Οι γεωργοί της περιοχής, οι οποίοι είχαν ήδη κατηχηθεί από εμάς και είχαν γίνει χριστιανοί, ήρθαν και μας παρακαλούσαν, πολύ επίμονα, να προσευχηθούμε για την καλή συγκομιδή. Και εγώ τους είπα, αν έχετε πίστη στο Θεό και τούτη εδώ ακόμα η άμμος της ερήμου θα σας δώσει καρπό. Εκείνοι τότε, δίχως να αναβάλουν για αργότερα το πράγμα, γέμισαν τον κόρφο τους από τούτη εδώ την άμμο που πατούμε και ήρθαν επιμένοντας να τους ευλογήσω. Εγώ τους ευλόγησα και προσευχήθηκα να γίνουν κατά την πίστη τους. Εκείνοι πήγαν και έσπηραν την ευλογημένη άμμο μαζί με το σιτάρι στα χωράφια τους και η χώρα όλη έγινε ξάφνου η πιο γόμνημη σε όλη την Αίγυπτο. Με βάση αυτή τη συνήθεια λοιπόν έρχονται κάθε χρόνο ζητώντας να τους ευλογήσω. Και συνεχίζοντας μας είπε, ο Θεός μου έδωκε μπροστά σε πολύ κόσμο ένα μεγάλο θαύμα. Είχα κατέβει κάποτε στην πόλη και εκεί βρήκα έναν αιρετικό που ήταν μανιχαίος και ο οποίος είχε προσελκύσει και πλανήσει πλήθος λαού στην αίρεσή του. Όταν είδα πως δεν πείθεται ο αιρετικός στην δημόσια συζήτησή μας, στράφηκα προς το συγκεντρωμένο πλήθος του λαού και τους είπα, «Πάρτε και ανάψτε μια μεγάλη φωτιά στην πλατεία και να μπούμε στην αναμένη φωτιά και οι δυο μας. Και όποιος από τους δυο μας μείνει απείραχτος από την φλόγα της φωτιάς, αυτός έχει σίγουρα και την ορθή και αληθινή πίστη». Οι άνθρωποι άναψαν με προθυμία την φωτιά και άρχισαν να τον τραβούν να μπει μαζί μου στη φωτιά. Εκείνος, φέροντας αντιρρήσεις, είπε βλέποντας προς εμένα, «Καλύτερα να μπούμε ένας στη φωτιά και πρώτος να μπεις εσύ, πρόσταξες να γίνει έτσι». Αμέσως εγώ, κάνοντας το σταυρό μου, πήδηξα μέσα στην φωτιά, στο όνομα του Χριστού, και τότε οι φλόγες της φωτιάς χωρίστηκαν σε δύο μεριές και δεν με άγγιξαν καθόλου. Αν και έμεινα εκεί μέσα μισή ώρα, ο κόσμος βλέποντας το θαύμα δεν συγκρατιόταν πια και άρχισαν να φωνάζουν και να αναγκάζουν πάλι τον αιρετικό να μπει στη φωτιά. Και ενώ εκείνος από φόβο δεν ήθελε να μπει, τον άρπαξε ο λαός και τον έριξαν με τη βία στη φωτιά. Εκεί, όταν τσουρουφλίστηκε από τις φλόγες και κόντεψε να πεθάνει, τον πήραν και τον απόθεσαν περιφρονητικά έξω από την πόλη, ενώ πολλοί από τους παρόντες φώναξαν, «Κάψτε τον ζωντανό, αυτόν τον αιρετικό και απατεώνα». Την ίδια στιγμή ο λαός με σήκωσε στα χέρια και με τιμητικές επιθυμίες με πήγαν ως την εκκλησία. Άλλη φορά πάλι, περνώντας από κάποιον ειδωλολατρικό ναό, είδα μερικούς να θυσιάζουν στα είδωλα. Τους πλησίασα και τους είπα, «Αν ακόμη κι εσείς που είστε λογικά όντα θυσιάζετε στα άλογα είδωλα, τότε αποδεικνύετε κι εσείς πως είστε άλογοι και μάλιστα πιο πολλοί από αυτά». Και εκείνοι επίστησαν ότι ορθά τους μίλησα και ήρθαν ευθύς κοντά μου και με ακολούθησαν πιστεύοντας στον Σωτήρα μας Χριστό. Σε κοντινό χωριό είχα κάποτε μικρό κήπο για τις ανάγκες αδελφών μοναχών που ερχόντανε να ζήσουν κοντά μου και είχα βάλει εκεί ένα χωρικό φτωχό για να τον δουλεύει και να τον φυλάγει. Μπήκε λοιπόν εκεί μια μέρα ένας ειδωλολάτρης να κλέψει λαχανικά. Τα έκλεψε και έφυγε όμως. Επί τρεις ώρες προσπαθούσε να τα βράσει και δεν τα κατάφερνε. Τα λαχανικά παρόλη τη φωτιά που έβαζε έμειναν στην κατσαρόλα, όπως ακριβώς ήταν, όταν τα πήρε. Και αυτό το νερό ακόμη ούτε καν είχε ζεσταθεί. Όταν συνήλθε και συνειδητοποίησε την πράξη του ο κλέφτης, άρπαξε τα λαχανικά και τρέξε αμέσως να τα φέρει σε μας, παρακαλώντας μας να συγχωρέσουμε το σφάλμα του και να γίνει και εκείνος χριστιανός. Πράγμα που έγινε βέβαια. Έτυχε μάλιστα εκείνη την ώρα να έχουν έλθει επισκέπτες, αδελφοί. Και έτσι τα λαχανικά έπιασαν τόπο.
Φάγαμε λοιπόν όλοι από εκείνα τα λαχανικά και ευχαριστηθήκαμε για την διπλή αυτή ευφροσύνη. Πρώτα για τη σωτηρία εκείνου του ανθρώπου και ύστερα για την ανάπαυση των αδελφών που προσφέραμε στην τράπεζα. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Εξήνθησεν ιέρημος». Από θαυμαστές ιστορίες των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου από τους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Εκδόσεις Αποστολική Διακονία.